πρώτα 6 του χρόνια πάσχει από εγκεφαλική παράλυση. Το αριστερό μέρος του σώματός του είναι εντελώς ακίνητο. Για να μπορεί να περπατάει, υποβλήθηκε σε 2 επεμβάσεις στο αριστερό του πόδι. Ο Αλέξ Ρόκα Καμπίγιο προσέφερε απίστευτες στιγμές στο μαραθώνιο της Βαρκελόνης. Έγινε ο πρώτος αθλητής με τόσο σοβαρή παράλυση που τερματίζει το μαραθώνιο στην Καταλωνία. Ο Αλέξ είχε τη στήριξη όλων των δρομέων αλλά και των Ισπανών που παρακολουθούσαν τον αγώνα. Τερμάτισε σε 5 ώρες, 50 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα και έζησε απίστευτες στιγμές. Μετά την επιτυχία του έστειλε μήνυμα στη νοηματική γλώσσα. Όποιος έχει ένα στόχο με θυσίες, στάση και ομαδική δουλειά μπορεί να τον πετύχει. Αποφάσισα να τρέξω στο μαραθώνιο της Βαρκελόνης ώστε οι άνθρωποι που φοβούνται ή δεν μπορούν να πετύχουν αυτό το στόχο να με δουν να περνάω τη γραμμή τερματισμού ενός μαραθωνίου και να πούν στον εαυτό τους. Μπορώ να το κάνω αυτό. Ο Άλεξ Ρόκα Καμπίγιο έχει τερματίσει σε 6 μη μαραθωνίους. Έχει ολοκληρώσει 5 τριάθλα, ένα άκουαθλον και αγώνες ορεινής ποδηλασίας. Αυτό όμως που πέτυχε στις 19 Μαρτίου είναι μοναδικό. Y ahora sí, hemos hecho historia. Me he convertido en la primera persona del mundo con un 76% de discapacidad física en lograr una maratón.